Γεια σας κύριε Βασιλιάδη. Γεια σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Όπως λέμε για όλους τους υποψηφίους, εύχομαι καλή δύναμη και ό,τι καλύτερο για την προσωπική και βέβαια κομματική πορεία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κύριε Βασιλιάδη, θέλετε να μας πείτε δύο πράγματα για τον εαυτό σας και γιατί αποφασίσατε να κατέβετε στην Ευρωβουλή να ζητήσετε την ψήφο του ελληνικού λαού ώστε να αποσταλείτε ως εκπρόσωπός του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ναι, εγώ είμαι ιδιωτικός υπάλληλος, φυσικός είμαι στο επάγγελμα. Και τι είστε, δεν κατάλαβα. Είμαι φυσικός, λέω, στο επάγγελμα. Φυσικός, μάλιστα, το γνωρίζω. Ναι. Εγώ ανταποκρίθηκα στο κάλεσμα, μου έκανε την τιμή το κόμμα μου να με βάλει στη λίστα του Ευρωκοινοβουλίου και ανταποκρίθηκα στο κάλεσμα του κόμματος με στόχο να βοηθήσουμε για την, όλοι μαζί να συμβάλλουμε για την ισχυροποίηση του ΚΚΕ. Mm-hmm. Που αυτό είναι που έχει και συμφέρον ο λαός σήμερα από αυτές τις ευρωεκλογές, με την έννοια ότι αποδείχτηκε το προηγούμενο διάστημα τόσο στην Ευρωβουλή όσο και στα υπόλοιπα, και στη Βουλή και στα υπόλοιπα όργανα, ότι πραγματικά οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ και οι άλλοι εκλεγμένοι ήταν η φωνή του λαού μέσα σε αυτά τα όργανα όταν εφαρμόζονταν όλες αυτές οι αντιλαϊκές πολιτικές που βιώνει στο πετσί του. Αυτή ήταν η λογική που ανταποκρίθηκα στο κάλεσμα και προσπαθώ να βοηθήσω όσο μπορώ και εγώ με τις δυνάμεις μας μαζί με τις κομματικές οργανώσεις να φτάσει παντού το μήνυμα του ΚΚΕ σε κάθε εργαζόμενο άνθρωπο του Μόχθου. Θα πάμε στο εργαζόμενο που λέτε, ειδικά στην εργασία, στο Μόχθο και σε όλα αυτά τα θέματα που βλέπετε ότι ανακύπτουν καθημερινά μέσα από διάφορα πρίσματα και οπτικές. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχει πάντοτε μία αντίφαση και νομίζω ότι στις γειτονιές, στους δρόμους, όπου κατεβαίνετε στις συγκεντρώσεις ως κόμμα, και ως ομάδα είτε ως υποψήφοι ξεχωριστά και ατομικά, θα το παίρνετε αυτό ως απορία και θα σας το υποβάλλω σε ερώτηση, ότι γενικά το κόμμα σας θέλει να είναι μακριά από αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρεί ότι είναι η Ευρώπη των λίγων, των μονοπωλίων και ενός προσανατολισμού που ως τώρα δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα για τους πολίτες της. Τι απαντάτε εσείς σε αυτό? Και πώς την οραματίζεστε, γιατί υποτίθεται ότι γίνονται εκλογές για να αλλάξει ο συμβουλευτικός χαρακτήρας του Κοινοβουλίου και ίσως και η ανθρωπογεωγραφία του. Ναι, θα ήταν. Σίγουρα πρέπει να αλλάξουν και οι πολιτικοί σχετισμοί. Το κόμμα μας δεν αισθάνεται μόνο του σε αυτά που είπατε. Μάλιστα, πρόσφατες έρευνες του Ευρωβαρόμετρου, mm-hmm, επίσημες, έδειξαν ότι το 75% του ελληνικού λαού έχει αρνητική γνώμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αντίστοιχα είναι ψηλά τα ποσοστά αρνητικής γνώμης σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βέβαια πώς να μην έχει, αφού αποδείχτηκε τα προηγούμενα χρόνια, και δεν λέω μόνο για τα τελευταία των μνημονίων και τα προηγούμενα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά στάθηκε απέναντι στις ανάγκες του, υπεράσπισε τα συμφέροντα λίγων μονοπωλιακών ομίλων με τις οδηγίες, τους νόμους και τους κανονισμούς που ψηφίζονταν στο Ευρωκοινοβούλιο, και πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι δεν ψηφίζονταν αυτόματα, ψηφίζονταν από περίπου το 90% των αποφάσεων, ήταν σχεδόν ομόφωνοι, δηλαδή τις ψήφιζαν πλην κουκουέ και το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα και το Λαϊκό Κόμμα και οι υπόλοιπες ομάδες, τις οποίες συμμετέχουν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Και άρα λοιπόν, με αυτή την έννοια μπορούν να κρίνουν ότι αυτή η πορεία των πραγμάτων που συνεχώς χειροτερεύει τη ζωή μας έχει ονοματεπώνυμο στις ευθύνες. Mm-hmm. Είναι υπεύθυνες αυτές οι πολιτικές που τις εφάρμοσαν οι άλλες πολιτικές δυνάμεις που ενίσχυαν τα συμφέροντα και τα κέρδη των λίγων κόντρα στις ανάγκες των πολλών. Και αν μπορεί να γίνει μια διαφορά λοιπόν σε αυτή την κάλπη, είναι να ενισχυθεί η προσπάθεια να έρθει στο επίκεντρο η αντεπίθεση, να το πω έτσι, με στόχο να ικανοποιηθούν οι σύγχρονοι, να ανέβουν οι διεκδικήσεις των εργαζομένων για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών τους κοντά στα κέρδη των μονοπωλίων, και αυτό μπορεί να γίνει με τη στήριξη του ΚΚΕ και κατ' επέκταση και των υπολείπων 35 εργατικών κομμουνιστικών κομμάτων που υπογράφουν κοινή διακήρυξη και μπαίνουν στον κοινό αγώνα υπέρ των εργαζομένων σε επίπεδο χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ανοίξει ο δρόμος για την Ευρώπη των λαών,
την Ευρώπη των πολλών, την Ευρώπη του σοσιαλισμού. Ωραία. Αυτό είναι και το κεντρικό μήνυμα που δίνουμε ως ΚΚΕ. Βεβαίως. Για να πάμε να δούμε τώρα οι προτεραιότητες και οι δικές σας προσωπικά και γενικότερα όταν και αν εκπροσωπήσετε τη χώρα μας και το κόμμα σας στην Ευρωβουλή. Ποιες θα είναι, τις έχετε μόνο σας ιεραρχήσει? Όχι, εμείς τις ιεραρχούμε καταρχήν συλλογικά, mm-hmm. έτσι ως κόμμα. Οι δικές μας προτεραιότητες είναι όσο περισσότεροι ευρωβουλευτές εκλεγούν, ανεξάρτητα ποιος θα είναι αυτός, να προσπαθήσουν να ακούγεται δυνατά η φωνή των εργαζομένων μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και ταυτόχρονα να παίρνονται πρωτοβουλίες τέτοιες που να μπαίνουν όσο γίνεται περισσότερα εμπόδια στις αντιλαϊκές κατευθύνσεις που έχουν στο μυαλό τους το επόμενο διάστημα τα διάφορα διευθυντήρια και επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί οι λογικοί που κινούνται από γεννησιμιού της η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι συνθήκες, η πολιτική της και η γενική της κατεύθυνση είναι πώς θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των μεγάλων ομίλων, των τραπεζών, των βιομηχάνων, που αυτό σημαίνει με λίγα λόγια ζεστό χρήμα επιδότηση για επενδύσεις από τους κρατικούς προϋπολογισμούς, από τη φορολογία των πολλών και ταυτόχρονα φτηνό ευέλικτο εργατικό δυναμικό, κατεύθυνση που ιδιαίτερα έχουν για την νεολαία, για τους νέους εργαζόμενους, με στόχο να υπηρετείται η ανάγκη να είναι πιο ανταγωνιστικές οι μεγάλες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις αντίστοιχες επιχειρήσεις της Κίνας, των Αμερικάνων και των λοιπόν μεγάλων καπιταλιστικών χωρών. Mm-hmm. Άρα η προτεραιότητα η δική μας είναι απέναντι σε αυτό που ονομάζουν αυτή η πρόοδο, δηλαδή τη δουλειά λάστιχο με 600-500 ευρώ, να βάλουμε τις σύγχρονες ανάγκες μπροστά των εργαζομένων για πλήρη και σταθερή δουλειά, για ικανοποιητικούς μισθούς συντάξεις, για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία, παιδεία, κοινωνικές παροχές, για πολιτική προστασία mm-hmm. που δεν είναι, ξέρετε και πολύ καλά τα ζήσαμε, εγώ είμαι από την Κρήτη mm-hmm. και στην Κρήτη το προηγούμενο διάστημα, δεν είναι επιλέξιμα έργα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρούνται κόστος τα αντιπλημμυρικά, αντιπυρικά έργα. Άρα αυτές δηλαδή θα είναι οι δικές μας προτεραιότητες και επειδή δεν έχουμε αυτά πάτες για το ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου ναι. πέρα από την αλλαγή των συσχετισμών, ο στόχος μας είναι να προειδοποιούμε το λαό και να ενισχύονται οι αγώνες τόσο σε επίπεδο Ελλάδας, μάλιστα, η ισχυροποίηση του εργατικού λαϊκού κινήματος, όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί οι αγώνες δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα. Βεβαίως. Έτσι, και γίνονται τουλάχιστον και πανευρωπαϊκά. Πανευρωπαϊκά, γιατί είναι πολλά και κοινά τα προβλήματα των βεβαίως. Ανθρώπων. Ναι. Και προσέξτε, γίνονται πανευρωπαϊκά και σε χώρες που έχουν πλειοψηφία το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, mm-hmm. γίνονται και στις χώρες που έχει πλειοψηφία το Σοσιαλιστικό Κόμμα και οι λοιπές προοδευτικές δυνάμεις στις οποίες αναφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Για παράδειγμα, η Γαλλία του Μακρόν είναι ένα παράδειγμα τέτοιο, έτσι. Εκεί δεν εφαρμόζονται φιλολαϊκά μέτρα, αντιλαϊκά μέτρα εφαρμόζονται και εκεί, όπως και στη Γερμανία της Μέρκελ που συγκυβερνά με τους Ευρωπαίους Σοσιαλδημοκράτες. Επομένως έχει ιδιαίτερη σημασία σε εμάς, επειδή θα ακουστούν πολλά πηγαίνοντας προς τις εκλογές, για όλες τις κάλπες αναφέρομαι, ναι. να μην πέσει ο λαός στην παγίδα των ψευτοδιλημάτων και της κοκορομαχίας, γιατί όλοι μαζί είναι πλην κουκουέ, είναι στην ίδια γραμμή απέναντι στα δικά τους συμφέροντα. Αυτά που περιγράψατε νωρίτερα για την εργασία, για την υγεία, για την παιδεία, για την γενικότερη αυτοκυριαρχία των λαών, είναι τα ιδεατά, είναι πάρα πολύ δυνατά και ωραία οράματα και βέβαια σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αναφερθήκατε στη Γαλλία, ενώ υπάρχει η σημαία ότι αυτά υπηρετούνται, στην πραγματικότητα τους έχουν φορέσει κάποιοι μία λεοντή και φαίνεται ότι έχουμε μία ψευτοδημοκρατία, ενώ μπορεί να έχουμε πολύ πιο ακραίες πολιτικές από μία άλλη χώρα που έχει βάλει από την αρχή την ταμπέλα ότι εγώ ακολουθώ ακραίες πολιτικές, είτε στην καταστολή της βίας, είτε στο κλείσιμο των συνόρων για μετανάστες και πρόσφυγες, είτε οτιδήποτε άλλο, στην υπεράσπιση των λαϊκών δικαιωμάτων. Δίκιο έχετε σε αυτό. Αυτό έχω την εντύπωση ότι είναι ακόμα πιο επικίνδυνο και φαντάζομαι ότι ως προς αυτή την κατεύθυνση θεωρείτε ότι ως κόμμα συλλογικά το πάτε με διαρκή ενημέρωση και εγρήγορση. Βεβαίως, και μην ξεχνάμε ότι επειδή ενισχύονται και οι ακραίες φωνές mm-hmm. του φασισμού μες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι. αυτοί που κυρίως έχουν την ευθύνη
είναι αυτοί που με το μανδύα του ψευτοπροοδευτικού εφαρμόζουν τα ίδια αντιλαϊκά μέτρα που εφαρμόζουν και οι... Ακριβώς. Να το πω. Άρα λοιπόν όλοι μαζί πρέπει να πάρουν απάντηση. Βεβαίως. Ανεξάρτητα βέβαια, ποιο μείγμα προτείνουν. Ναι. Ο στόχος τους απέναντι στο λαό, στους εργαζόμενους, είναι ο ίδιος. Εξυπηρετούν διαφορετικά επιχειρηματικά συμφέροντα, διαφορετικές ταχύτητες. Υπάρχουν αντιθέσεις χοντρές και είναι και η απάντηση σε αυτό που λέγανε στην Ευρώπη της σύγκλησης. Δεν υπάρχει Ευρώπη της σύγκλησης. Υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα μονοπωλιακών ομίλων που έχουν έδρα διαφορετικές χώρες και για παράδειγμα οι Γερμανοί έχουν φύγει μπροστά. Ναι, και αυστηρά οικονομικές συντεχνίες. Μπράβο. Να σας πω. Οι Γάλλοι είναι πιο πίσω, διεκδικούν μεγαλύτερο μερίδιο σε επενδύσεις και κέρδη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή είναι η ουσία της αντιπαράθεσης που ο κάθε λαός, όπως ο ελληνικός, είναι μόνος του μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Μονοπωλίων. Γι' αυτό είναι και άλλο η Ευρωπαϊκή Ένωση των Μονοπωλίων και άλλο η Ευρώπη των λαών που εμείς παλεύουμε και σε αυτή την κατεύθυνση, σε αυτή την προοπτική. Αν θέλετε, είναι και ενίσχυση αυτής της προοπτικής, είναι και η ψήφος στο ΚΚΕ σήμερα. Κύριε Βασιλιάδη, είπατε νωρίτερα ότι και από ό,τι βλέπω στο βιογραφικό σας έχετε δραστηριοποιηθεί και στο φοιτητικό κίνημα νωρίτερα και στο εργατικό κίνημα αργότερα και ήσασταν ή είστε ακόμα αντιπρόσωπος της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου Κρήτης. Όχι, ήμουνα, γιατί τώρα ήσασταν. Είναι... Ωραία. Ναι. Και γενικά έχετε εργαστεί σε διάφορες επιχειρήσεις, δηλαδή και στον ιδιωτικό τομέα, που σημαίνει ότι έχετε άποψη και γνώμη για τα όσα υπόθηκαν χθες και για τον πόλεμο που ξέσπασε μετά τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη περί επταήμερης λειτουργίας παύλα εργασίας. Σχεδόν συγχωνεύτηκε αυτό. Με αφορμή, βέβαια, με παράδειγμα, αναφερόμενο παράδειγμα, το εργοστάσιο Παπαστράτος και την υποδειγματική λειτουργία του για όλους και για τους εργαζόμενους. Εσείς πώς το ακούσατε όλο αυτό ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και ως Σάββας Βασιλιάδης? Εντάξει, είναι, νομίζω πρέπει να είναι, αυτό πρέπει να είναι το κριτήριο ψήφου, αν θέλετε. Δηλαδή ποιο, είναι δυνατόν να απευθύνεται ο κύριος Μητσοτάκης στους εργαζόμενους και να τους λέει ότι θα κάτσουν σε ένα τραπέζι με τον εργοδότη τους και θα συζητήσουν και θα τους πει ο εργοδότης θέλετε να δουλεύετε 7 μέρες και θα του πει ο εργαζόμενος όχι, εγώ θέλω να δουλεύω 5 μέρες και να έχω ικανοποιητικό μισθό και να του πει το αφεντικό όχι, α εντάξει αφού θέλεις 5 μέρες, καλώς δούλεψε 5 μέρες. Αυτά δεν συμβαίνουν πουθενά. Υπάρχει μια εργασιακή ζούγκλα η οποία από την άλλη μεριά δεν είναι πολύ μακριά η προτάση του ΣΥΡΙΖΑ. Για παράδειγμα, η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας που πρόθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά είναι και αυτή μια 7ήμερη δουλειά, έτσι, την οποία τη βιώνουμε στην Κρήτη, στις τουριστικές περιοχές, ναι, όπου δεν υπάρχει ωράριο καταστημάτων, ούτε κυριακή αργία και μάλιστα και η κυβέρνηση, η περιφέρεια και αρκετοί δήμοι προωθούσαν να γίνουν τουριστικές περιοχές όλη η Κρήτη. Ναι. Εντάξει, έτσι. Βέβαια, επειδή η Κρήτη από μόνη της είναι ένας τουριστικός προορισμός καταπληκτικός, έχει απ' όλα και θα μπορούσε να θρέψει τους πολίτες της για πολλές δεκαετίες από μόνη της, είναι αυτόνομη, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι για 3 μήνες ή και για 5 μήνες θα δουλεύουμε όλοι έτσι για να έχουμε κάτι, να έρθει αυτός ο πλούτος σε εμάς. Ναι. Δεν ακούγεται κακό. Δηλαδή ναι, γιατί να μην το δούμε και έτσι. Τελικά όμως πού φτάνουμε? Φτάνουμε στο ότι περίπου τα 3,5 δις ευρώ τζίρος, 4 δις ευρώ τζίρος που γίνεται στην Κρήτη να καταλήγουν στις τσέπες των μεγαλοξενοδόχων, των μεγάλων τουριστικών ομίλων, των μεγαλεμπόρων και οι εργαζόμενοι να δουλεύουν χωρίς σύμβαση. Σύμφωνο. Άρα να αλλάξουμε το πλαίσιο, λέτε. Να αλλάξουμε τώρα, το πλαίσιο. Δείτε το, στα νοσοκομεία αν πάτε, πολλές περιπτώσεις καμαριέρων καταλήγουν στα νοσοκομεία με υπερκόπωση, με σακατεμένες, λέω τώρα τις καμαριέρες και άλλους θα μπορούσαμε να πούμε, ναι, το ξέρω, το ναι, βωμό ναι, του ναι, κέρδους των λίγων. Ναι. Δηλαδή το ζήτημά τους δεν είναι να διευκολύνουν την τουριστική κίνηση, το ζήτημα είναι πώς θα απομυζήσουν τους εργαζόμενους για να παράξουν κέρδη. Και τέλος πάντων, εδώ στο νησί μας πρέπει να αναφερθεί και το άλλο. Είναι ντροπή να έχεις τόσα καταλήματα και ο εργαζόμενος της Κρήτης, ο αυταπασχολούμενος κλπ. Να μην μπορεί να κάνει ούτε μία μέρα διακοπές σε ένα τουριστικό θέρετρο. Σωστό και αυτό. Που έρχονται εκατομμύρια επισκέπτες. Πολύ σωστό και χαίρομαι που περνάτε και σε πιο συγκεκριμένα παραδείγματα και ειδικά σε ό,τι αφορά την Κρήτη που είπατε και νωρίτερα ότι το πολύ σοβαρό ότι δεν προβλέπεται κονδύλι, δεν εγκρίνονται χρήματα από ό,τι κατάλαβα για τις αντιπυρικές και αντιπλημμυρικές εργασίες που πρέπει να γίνουν. Βεβαίως και κρούμε και τον κόδωνα του κινδύνου. Διότι με τις υψηλές βροχοπτώσεις που είχαν το προηγούμενο διάστημα,
Πραγματικά παντού θα γεμίσουμε ξερόχορτα και δεν υπάρχει κανένας προγραμματισμός, έστω να υπάρξει μια στοιχειώδης αποψήλωση, για να μην πούμε τις ελλείψεις που έχει το πυροσβεστικό σώμα και η δασική υπηρεσία, έτσι. Mm-hmm. Και κινδυνεύει η Κρήτη που πλημμύρισε το χειμώνα και ακόμα περιμένουν τις αποζημιώσεις τους οι άνθρωποι και το καθάρισμα δρόμων κλπ. Και άλλων υποδομών, να καεί το καλοκαίρι, πραγματικά να καεί, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα δηλαδή τα πράγματα, ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η πολιτική κόστους ωφέλους που δεν θεωρεί ότι είναι επιλέξιμα αυτά τα έργα. Το απάντησε και η ίδια η αρμόδια επίτροπος, η κυρία Κρέτσου, σε ερωτήσεις της ευρωκοινοβουλευτικής μας ομάδας. Κάτι ψιλολοίδια δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία δεν τα έχουμε δει ακόμα. Μάλιστα. Και το μόνο έργο που προχωράει, να το πω έτσι, αυτή την περίοδο, είναι η γέφυρα του Πλατανιά, που πρέπει να γίνει όντως στα Χανιά, κοντά σε μεγάλα πεντάστερα ξενοδοχεία, την ίδια στιγμή που οι κάτοικοι δεν έχουν πώς να πάνε σπίτι τους σε χωριά της περιοχής. Και η πυροσβεστική υπηρεσία, σήμερα κάναμε επίσκεψη στην πυροσβεστική υπηρεσία Ρεθύμνου, ανησυχεί για το πώς θα καλύψει τις ανάγκες, την ίδια στιγμή που παρά τις ελλείψεις που έχει, εκτός από τις ελλείψεις που έχει, δεν υπάρχουν στοιχειώδεις δρόμοι, αγροτικοί, αντιπυρικές ζώνες για να μπορέσει να συνδράμει. Μάλιστα. Σε περιστατικά. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλιάδη. Να καλή καλά. Επιτυχία. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.